Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Καλημέρα, καλή συνέχεια και σε εσένα. Και πάμε τώρα να ασχοληθούμε με το πρώτο θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδος Μακεδονία που έχει να κάνει με τους φαρμακοποιούς, οι οποίοι δηλώνουν ότι βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς μέχρι σήμερα τους έχουν καταβληθεί μόλις το 50% των οφειλών τους από τον ΕΟΠΗ. Και μάλιστα για τον μήνα Ιανουάριο. Θα μάθουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί του Γιώργου Κατσιάνη. Με λουκέτο απειλούνται εκατοντάδες φαρμακεία λόγω της αδυναμίας του ΕΟΠΗ να καταβάλει εγκαίρως τα χρήματα από την αγορά φαρμάκων. Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στο πρώτο δεκάημερο του Μαΐου, οι φαρμακοποιοί έχουν πληρωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας μόλις το ίμιση των οφειλών του Ιανουαρίου. Η καθυστέρηση στις πληρωμές του ΕΟΠΗ που παρατηρήθηκε αυτόν τον μήνα, δεδομένου ότι μας πλήρωσαν μόνο τα μισά από αυτά που έπρεπε να μας πληρώσουν για τους φαρμακοποιούς, σημαίνει ότι δεν θα έχουν χρήματα για να μπορέσουν να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους, δεδομένου ότι έχουμε κόψει εμείς επιταγές για ολόκληρο το ποσό που χρωστάμε και ενώ περιμέναμε να πάρουμε ολόκληρο το ποσό που μας χρωστάνε, μας δίνουν μόνο το μισό. Αυτό σημαίνει ότι θα βρεθούμε ακάλυπτοι με ό,τι κινδύνους συνεπάγεται αυτό όσον αφορά την εισαγωγή μας στον Τηρεσία και σε άλλες διαδικασίες τραπεζικές. Όπως υποστηρίζουν, αυτό θα έχει επίπτωση και στους ασφαλισμένους. Έχει επίπτωση και στους ασφαλισμένους, γιατί χωρίς να έχουν χρήματα οι φαρμακοποιοί δεν θα μπορούν να αγοράσουν τα φάρμακα από τις φαρμακαποθήκες για να μπορέσουν να τους τα χορηγήσουν. Άρα λοιπόν το πρόβλημα είναι διπλό και είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το εξετάσει ο ΕΟΠΗ άμεσα και κατά προτεραιότητα, γιατί θα έχει άμεση επίπτωση σε όλους μας. Ωστόσο, την ανησυχία των φαρμακοποιών επιτείνει ακόμα περισσότερο η έλλειψη δεσμεύσεων από την πλευρά του ΕΟΠΗ για την αποπληρωμή τόσο των ληξιπρόθεσμων όσο και των τρεχουσών οφειλών. Λένε ότι δεν γνωρίζουν πότε θα μας πληρώσουν το υπόλοιπο ποσό που μας οφείλουν, ότι υπάρχει στενότητα οικονομική την οποία τη γνωρίζουμε όλοι. Αλλά δυστυχώς τα προβλήματα τα οποία μας δημιουργούν είναι αξεπέραστα. Το σύνολο των οφειλών προς τους φαρμακοποιούς ανέρχεται στα 160 εκατομμύρια ευρώ.